Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα θέλω να μιλήσουμε για κάποια πράγματα για τα οποία πήρα αφορμή από την ομάδα του Viber, αλλά και από το σεμινάριο του νερού που παρακολουθώ αυτές τις μέρες. Είναι σαν να γίνονταν ταυτόχρονα αυτά τα δύο πράγματα. Στην ομάδα του Viber, δύο άτομα, σίγουρα είναι περισσότεροι αυτοί που έχουν αυτό το θέμα και σίγουρα όλοι το έχουμε ή όλοι το είχαμε, αλλά αυτή τη φορά στην ομάδα του Viber δύο άτομα ήταν πολύ έντονο. Έχουν πρόβλημα όταν τους διορθώνεις για τα λάθη τους. Και τότε κάνουν πίσω. Εγώ έχω δηλαδή εκεί, έχω δύο συνεργάτες για να με βοηθάνε. Και όταν διορθώσω, εννοείται, το έχω πει ότι θα διορθώσω λάθη, δεν θα νιώσω άσχημα, εννοείται ότι δεν ξέρεις τη δουλειά μου. Στη μαθαίνω τώρα. Αφού στη μαθαίνω λοιπόν τώρα, έχεις εσύ δικαίωμα να κάνεις λάθος και εγώ έχω δικαίωμα να διορθώσω. Έτσι, σε κάθε δουλειά δεν μας διορθώνουν. Πώς μαθαίνουμε? Μαθαίνουμε επειδή μας διορθώνουν τα λάθη μας. Γιατί και ο άλλος δεν μπορεί να προβλέψει τι λάθος θα κάνεις. Λοιπόν, και το ένα το άτομο μαζευόταν όταν διόρθωνα λάθος και έκανε ώρες να παρουσιαστεί ξανά στην ομάδα να μιλήσει. Οπότε το πήρα δεις και λέω, τι συμβαίνει. Λοιπόν, τι μας είπαν στο όνειρό μας, επειδή ακριβώς όλοι έχουν αυτό το πρόβλημα, έτσι. Μας είπαν, καταρχάς θα λες όλη τη μέρα. Όλη τη μέρα πρέπει να το λες. Όλη τη μέρα πρέπει να τριγυρίζεις το κεφάλι σου. Το εξής. Αυτή δεν είναι η δικιά μου ζωή. Εγώ έχω φτιαχτεί για κάτι μεγαλύτερο. Αυτή που ζω δεν είναι η δικιά μου ζωή. Εγώ έχω φτιαχτεί για κάτι μεγαλύτερο. Θα το λες συνέχεια μας στο κεφάλι σου. Αυτή δεν είναι η δικιά μου ζωή. Εγώ έχω φτιαχτεί για κάτι μεγαλύτερο. Οκ. Και τα τέσσερα σημεία. Κάν το χάλια. Κάν το φοβισμένος. Όσο πιο φοβισμένος μπορείς. Κάν το χωρίς να είναι τέλειο. Κάν το έτσι κι αλλιώς. Και μας βάζανε να γράφουμε εκείνη την ώρα στο chat. I will do it messy. Θα τα κάνω χάλια, έτσι. I will do it scared. Θα το κάνω φοβισμένος. I will do it imperfect. Θα το κάνω με ατέλειες. I will do it anyway. Θα το κάνω έτσι κι αλλιώς. Το καταλαβαίνετε? Πρέπει να μην σας νοιάζει. Πρέπει να μην σας νοιάζει τόσο πολύ το... Τώρα εμένα ας πούμε, φάνηκε ότι από κάτω φοράω πιτζάμα, έτσι. Λουλουδάκια. Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Βασικά αυτό δεν θα με νοιάζει ποτέ από την αρχή των βίντεο. Γενικά εμένα δεν με νοιάζει τι θα πούνε οι άλλοι και η εικόνα μου κτλ. Γενικά δεν με νοιάζει τι θα πούνε οι άλλοι. Για έναν άνθρωπο έκατσα και παιδεύτηκα και το σκύλο μετάνιωσα τον Ιούνιο, γιατί θεωρούσα ότι άξιζε να του δείξω ποια είναι η πραγματική μου εικόνα, γιατί είχε παρεξηγήσει τα πάντα. Σκύλο μετάνιωσα, κόντυψα να πεθάνω. Κανένας δεν αξίζει να κάθεστε να απολογίστε ή να σας νοιάζει τι θα πει. Κανένας. Κανένας. Υπάρχουν άλλοι παιδιά. Και γιατί να σας νοιάζει? Ποιος να σας νοιάζει τόσο πολύ για το τι θα πει? Άμα δεν μπορεί να σας καταλάβει, γιατί σίγουρα θα το έχετε πει πολλές φορές, δεν αξίζει τότε να σας έχει κοντά του. Αν συνεχίζει και σας παρεξηγεί. Δεν αξίζει. Δεν αξίζει. Εκεί κατέληξα. Λοιπόν, αυτή δεν είναι η ζωή μου. Εγώ έχω φτιαχτεί για περισσότερα. Εγώ έχω φτιαχτεί για κάτι καλύτερο. Πείτε το όπως θέλετε. Θα τα κάνω χάλια. Θα τα κάνω φουλ φοβισμένος. Θα τα κάνω με ατέλειες. Αλλά θα τα κάνω έτσι κι αλλιώς. Αν δεν σε νοιάζει λοιπόν το αν θα κάνεις λάθος, μάντεψε, δεν θα κάνεις και λάθος. Γιαννάκη μου, αυτό που κάνεις συνέχεια το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο λάθος, είναι από την ανασφάλειά σου. Θες να δείξεις ότι εγώ ξέρω να σας απαντώ, παιδιά, ξέρω να σας απαντώ, παιδιά, και ξέρω να σας απαντώ, παιδιά. Δεν χρειάζεται. Τι σε νοιάζει? Εγώ δεν βγαίνω στα βίντεο. Μέρα, ξέρετε πόσες φορές μου έχουν πει, α, εσύ διδάσκεις αυτό και κάνεις και αγχώνεσαι. Εγώ δεν διδάξα ποτέ να μην αγχώνεστε. Ο αδαής θα τα πάρει όλα
ή άσπρο ή μαύρο. Okay. Αυτός που έχει τη γνώση μπορεί να αντιληφθεί τον γκρίζο. Εγώ δεν διδάξα ποτέ να μην αγχώνεστε. Το θεωρώ απόλυτα φυσιολογικό να αγχωνόμαστε. Αλλά θεωρώ και απόλυτα φυσιολογικό αυτοί που είναι γύρω μας να καταλάβουν, όχι μόνοι τους, δεν θα μυρίσουν τα νύχια τους οι άνθρωποι, θα τους πείτε εσείς, αλλά αυτοί πρέπει να το καταλάβουν με τη μία. Αν ο άλλος του λες, ας πούμε, ξέρεις, οι φωνές με αγχώνουν, ξέρεις, όταν φωνάζεις, νιώθω σαν να είμαι ένα παιδάκι σε μια γωνιά και να είμαι έτσι. Το έχω πει σε ανθρώπους αυτό, σας λέω. Αν λοιπόν το έχεις πει στον άλλον και ο άλλος συνεχίζει να σου φωνάζει, τότε ο άλλος είναι σαδιστής. 1000%. Και δεν αξίζει να είμαστε κοντά του. Όταν πει στον άλλον ότι εγώ νιώθω έτσι και συνεχίζει να σου φωνάζει, δεν τον νοιάζει, παιδιά, για σένα. Δεν τον νοιάζει. Εγώ φτάσω στο σημείο να αρρωστήσω από άνθρωπο τέτοιο που φώναζε, που φώναζε, που δεν καταλάβαινε πόσο άσχημα νιώθαμε τις φωνές. Που του έλεγα, ξέρεις, έχω θέμα υγείας, δεν μπορώ να ακούω φωνές. Δεν τον ένοιαζε και έφτασε σε σημείο να πάθω και δεύτερο θέμα υγείας. Και να πονάω εδώ τα μηνύκια μου, όποτε άκουγα θορύβους, όποτε άκουγα ψιθύρους, όποτε άκουγα ήχους. Και με είπε και τρελεύω πάνω μετά επειδή έπαθα αυτό. Γιατί είχαμε μπλέξει με έναν θεραπευτή, ο οποίος μάλλον τον ενδιαφέρει μόνο να πάρει λεφτά και έλεγε άλλα σε αυτόν, άλλα σε μένα, τέλος πάντων. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, δεν μιλάμε για τέτοια λάθη. Τέτοια λάθη ναι, δεν μπορείς να κάνεις. Γιατί τέτοια λάθη, άμα κάνεις, δεν μπορείς και να τα διορθώσεις. Γιατί σημαίνει ότι είσαι τέτοιος άνθρωπος, τέτοιας πάστας. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να τα διορθώσουν. Αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή θα σου πούνε μια ζωή, θα σου λένε εγώ να αλλάξω. Εγώ να αλλάξω. Έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν δεν μπορούν να αλλάξουν. Έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς και η ψυχιατρική ακόμα στον ναρκισσιστή δεν μπορεί να βρει θεραπεία τίποτα ποτέ. Λοιπόν, η κάποια που γίνεται πεταλούδα. Όταν βλέπεις μια κάποια, δεν σκέφτεσαι, α, αυτή η κάποια που είναι έτσι χάλια θα γίνει σε λίγο καιρό πεταλούδα και τι όμορφη πεταλούδα κτλ. Δεν το σκέφτεσαι αυτό το πράγμα, έτσι δεν είναι? Δημήτρη, αυτό είναι ειδικά για σένα, πουλάκι μου. Είναι για όλους, αλλά είναι και ειδικά για σένα. Γιατί η κάποια τι κάνει για να γίνει πεταλούδα? Πετάει το παλιό της σώμα. Πρέπει να πετάξεις τα παλιά. Όλα τα παλιά. Να τα κάνεις delete. Όλα τα παλιά. Έτσι κι αλλιώς, για να ανεβούμε πνευματικά, για να γίνουμε επιτυχημένοι, για όλα αυτά, πρέπει να πετάξουμε όλα τα παλιά φορτία μας, πρέπει να πετάξουμε όλον τον εαυτό μας, πρέπει να πετάξεις όλο το Δημήτρη και όλο το μάτριξ του, για να βγεις έξω από εκεί. Έτσι. Πόσο μάλλον τα παλιά. Πρέπει να τα πετάξεις. Εσύ μαστιγώνεις τον εαυτό σου, μιλώντας συνέχεια για τα παλιά, συνέχεια τα ίδια πράγματα. Κουράζεις τον εαυτό σου, τον ζαλίζεις και τον προγραμματίζεις να ζήσει και άλλα τέτοια. Ενώ στα τριντό τι λέμε? Για δες τι λέμε εκεί. Λοιπόν, όταν θες να επιτύχεις, εστιάζεις στο παρόν και στο μέλλον. Και κανονικά μόνο στο παρόν, μόνο στο τώρα. Είμαι όλος εδώ τώρα, θα λες. Είμαι όλος εδώ τώρα. Κανένα άλλο κομμάτι σου να μην είναι αλλού. Εντάξει, και σιγά σιγά θα αφήσεις το σώμα της κάποιας και θα γίνεις πεταλούδα. Γιατί αξίζεις. Γιατί μπορείς, Δημήτρη μου. Γιατί είσαι καλής πάστας άνθρωπος. Γιατί είσαι καλοσύνη, Δημήτρη μου. Όλοι μας, λοιπόν, είμαστε η κάποια. Ούτε η κάποια το ξέρει ότι θα γίνει πεταλούδα, ούτε οι άλλοι γύρω της το ξέρουν ότι κάποια θα γίνει πεταλούδα. Όμως, φίλε μου, όλοι μας μπορούμε να γίνουμε πεταλούδα. Και μπορείς να γίνεις πεταλούδα αν θα κάνεις πρώτα όλα χάλια. Κάντα όλα πρώτα χάλια, μ' ακούς. Μη σε νοιάζει δηλαδή, αυτό εννοούμε. Δεν εννοούμε ότι τράβα κάντα όλα χάλια πραγματικά, αλλά εννοούμε ότι μη σε νοιάζει. Κάντα χάλια, ρε παιδάκι μου. Έτσι. Κάντα φοβισμένα. Κάντα με ατέλειες. Αλλά κάντα έτσι κι αλλιώς. Γιαννάκη, εσένα τα λάθη τα έχουν διορθώσει, ε. Μην πας και μου τα κάνεις χάλια με στην ομάδα, σε παρακαλώ, όχι στη δουλειά μου. Πλάκα κάνω, αλλά και πλάκα δεν κάνω. Είναι αυτό που λένε μεταξύ αστείου σοβαρού, το έκανα και εγώ μια φορά, το έμαθα με τόσους που μου το κάνανε. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε και θα λέτε συνέχεια, αυτή δεν είναι η ζωή μου.
Εγώ έχω φτιαχτεί για κάτι καλύτερο. Και αφήστε τους να λένε. Για μένα και το project που έχω, ξέρετε τι μου λέγανε οι φίλοι μου. Φίλοι 19 χρόνια, φίλοι. Α, τους αγαπούσα, αγάπη, όχι αστεία. Λατρεία τους είχα έτσι, όχι αστεία. Και λέγανε ότι είναι μεγαλεπίβολο, γελάγανε, τον αντάλλο. Κάποια στιγμή διάβασα σε ένα βιβλίο, δεν θυμάμαι και ποιο βιβλίο ήταν, που μιλάει για θετική σκέψη και τα λοιπά. Ποιοι είναι οι σωστοί σου φίλοι, όταν θέλεις να αλλάξεις. Αυτοί που όταν τους πεις, ξέρετε, θέλω να σκέφτεστε μόνο θετικά για τα δικά μου πράγματα ή θέλω να πετύχω, θα ξεσκιστούν και θα το καταφέρουν για σένα και ας μην το κάνουν για τον εαυτό τους. Με ένα φίλο μου δεν το κάνουν ούτε για τον εαυτό τους, ούτε για μένα. Και όταν κατάλαβα ότι είναι η γρουσουζιά μου, διότι ό,τι μάντευαν θα γίνει γινόταν, τους το είπα. Τσω παιδιά, λυπάμαι. Εγώ από εδώ και πέρα χαράζω άλλο δρόμο. Χαράζω ένα δρόμο θετικό, ένα δρόμο επιτυχίας. Και εσείς επιλέγετε να είστε σε αυτή τη μύρλα. Όταν αποφασίσετε να αλλάξετε, εκεί θα είμαι, να έρθετε να με βρείτε. Αλλά προς το παρόν είστε η γρουσουζιά μου. Πρέπει να απομακρυνθώ. Και δεν νοιάζεστε για μένα να σκεφτείτε θετικά για τα δικά μου. Και έφυγα. Οκ. Okay. Γιατί ήξερα ότι εγώ είμαι φτιαγμένη για κάτι καλύτερο. Ήξερα να πω, αυτό δεν είναι η ζωή μου. Εγώ είμαι φτιαγμένη για κάτι καλύτερο.